Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο. Γεια σας, σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση, κύριε Λέκα. Και η αλήθεια είναι ότι επαληθεύτηκε πλήρως η λαϊκή ρήση Μάρτης-Γδάρτης. Κοντεύουμε να φτάσουμε στον Απρίλιο και δεν έχουμε καταλάβει η άνοιξη. Χθες ήταν η χειρότερη ημέρα από άποψη καιρού, σωστά? Σωστά. Καλησπέρα κύριε Σαλαπάντα, καλησπέρα στη λεκτατή σας. Πράγματι, και στο ρεπορτάζ καλώς υπόθηκε, ένας Μάρτης ο οποίος πραγματικά δύσκολο να τον συναντήσεις ξανά. Ενδεχόμενα η κυκλική επανεμφάνισή του να έχει κάποια χρόνια, γιατί από ό,τι τουλάχιστον έτσι ψάξαμε από ανθρώπους παλιούς, πρέπει να έκανε το 86-87 κάτι παρόμοιο. Επομένως, ένας Μάρτης τον οποίο δεν θα το θυμούνται πάρα πολύ, και πράγματι ήταν αρκετά έντονα τα φαινόμενα και θα λέγαμε για την εποχή τους ότι αν ήταν σε επίπεδο χειμώνα όλο αυτό το σκηνικό με την ψυχρή μάζα, τότε τα χιόνια θα τα βλέπαμε και πάρα πολύ χαμηλά και πολύ πιο πυκνά. Πάντως, που... περιοχές και εντός πόλεων, όπως στην Παπαναστασίου και στην Γνωσού εδώ στο Ηράκλειο, άσπρισαν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, έτσι. Ναι, ήταν από χαλάζι, βέβαια. Ναι, από χαλάζι, χιόνι... αλλά και πάλι δεν είναι ένα φαινόμενο σύνηθες. Όχι. Πράγματι, για το δικό μας τον τόπο, όχι, δεν είναι τόσο σύνηθες. Πάντως, να πούμε τώρα τα καλά νέα είναι ότι ολοκληρώνεται ο κύκλος. Λίγες ώρες μένουν ακόμα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα δούμε και πάλι να σημειώνονται κάποια φαινόμενα, ήπια όμως και πάλι. Ακόμα και στις ορεινές περιοχές όπου τυχόν μπορεί να βγάλει πάλι κάποιο χιόνι, δεν αναμένεται ότι θα προκαλέσει ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα. Οι χιονοστρώσεις δηλαδή αρχίζουν πλέον και θα εξασθενούν. Από αύριο το πρωί ο καιρός αρχικά από τα δυτικά θα δείξει την καλύτερη εικόνα του, την άνοιξη επιτέλους, θα δείξει ανοιξιάτικη εικόνα. Μια εικόνα η οποία σταδιακά θα επεκταθεί και ανατολικότερα, γιατί στα ανατολικά ίσως το πρωί διατηρηθούν για τις βόρειες ορεινές ή μειωρινές περιοχές ακόμα κάποια τοπικά φαινόμενα, τα οποία όμως μέσα στην πορεία και πριν το μεσημέρι θα έχουν τελειώσει και έτσι η αποκατάσταση της ανοιξιάτικης πλέον μορφής του καιρού θα τη δούμε καθ' ολοκληρίαν στην Κρήτη σταδιακά από αύριο Πέμπτη το μεσημέρι. Άρα και μετά. Αυτή ήταν η τελευταία κακοκαιρία μας, αποχαιρετά ο χειμώνας. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Δεν θα το έλεγα τουλάχιστον εγώ. Εκείνο που φαίνεται με τα βεβαιότητας πράγματι είναι ότι ολοκληρώνοντας αυτό τον κύκλο περνάμε σε μια άλλη καιρική κατάσταση, δηλαδή πέραν της καλοκαιρίας, γιατί η Παρασκευή θα έχει πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, θα είναι μια εξαίρετη μέρα και στην καθαρότητα της ατμόσφαιρας και θερμοκρασιακά και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις θα είναι ήπιοι και οι θερμοκρασίες θα είναι γενικά καλές, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου και αν βέβαια συνδυάσουμε την ηλιοφάνεια αυτό σημαίνει ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Το Σαββατοκύριακο έχουμε μια τάση για νοτιάδες. Ξέρετε, αυτή την περίοδο στις βόρειες ακτές της Αφρικής, στον κόλπο της Σύρτης, αρχίζουν και γεννιούνται καινούργιες υφέσεις, δηλαδή τα καινούργια χαμηλά που σιγά σιγά θα τα δούμε να μας επηρεάζουν και αυτά με τα καθέκαστα της σκόνης και όλα αυτά τα οποία μπορεί να κρύβουν. Πάντως το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, πρόσκαιρα κάποιες νεφώσεις αρέτς υψηλές, τίποτα όμως το ιδιαίτερο, και με τη νότια τάση των ανέμων οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε πολύ καλά επίπεδα. Και να σας πω επίσης ότι ενδεχομένως να επιβεβαιωθεί και η λαϊκή ρήση του Μάρτη που θέλει από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα και ενδεχόμενα μέσα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας να δούμε πραγματικά εκπληκτικά θερμοκρασίες έτσι οι οποίες θα είναι αρκετά υψηλές για να μας δώσουν έτσι μια αίσθηση ότι το καλοκαίρι θα έρθει.